Καλησπέρα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας σήμερα στην συνέντευξη τύπου της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Το θέμα μας είναι η κατάσταση στους σιδηροδρόμους και στην Ελλάδα και στην συνολικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζήσαμε ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα στους σιδηροδρόμους στα Τέμπη, που στήχησε τη ζωή σε 57 αδικοχαμένους ανθρώπους. Σχεδόν 3 εκατομμύρια άνθρωποι σε μια χώρα μόλις 10 εκατομμυρίων, την Ελλάδα, βρέθηκαν στο δρόμο και διαδήλωσαν με συνθήματα που επικέντρωναν στην καρδιά του προβλήματος. Δεν μπορούμε να μην σημειώσουμε ότι συνιστά ένοχη η σιωπή το γεγονός ότι πέραν του ενός λεπτού σιγή στην Ολομέλεια, το κατά τα άλλα λαλίστατο Ευρωκοινοβούλιο δεν έχει οργανώσει μέχρι σήμερα την παραμικρή συζήτηση στην Ολομέλεια για αυτό το έγκλημα, αλλά και τη συνολική πορεία των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ευρώπη. Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου και με παρεμβάσεις και ομιλίες της αποτέλεσε τη φωνή των διαδηλώσεων αυτών. Αυτή η σιωπή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωκοινοβούλιο εξελίσσεται μάλιστα ενώ συνεχίζονται μια σειρά σιδηροδρομικά δυστυχήματα σοβαρά, όπως στη Χάγη, στην Κολονία ή στη Βέρνη. Πώς όμως έχει φτάσει η κατάσταση ως εδώ? Παρότι η κυρίαρχη άποψη στον ελληνικό λαό λέει ότι για το έγκλημα στα Τέμπη ευθύνονται όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, αυτές τις μέρες τα κόμματα που κυβέρνησαν, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, επιδιώκουν και επιχειρούν προεκλογικά να το προσπεράσουν, εγκλωβίζοντας το λαό σε μια σκόπιμα μοιοπική συζήτηση μόνο για το σταθμάρχη, τον τρόπο πρόσληψής του, αν έγινε με ρουσφέτη. Ο ελέφαντας όμως στο δωμάτιο που δεν μπορεί να κρυφτεί είναι η ευρωνοσιακή απελευθέρωση των σιδηροδρόμων, η κατάτμιση του σιδηροδρομικού έργου, η ιδιωτικοποίηση, η εμπορευματοποίηση, τα διαλυμένα εργασιακά δικαιώματα και η λήψη του προσωπικού που όλοι τους υπηρέτησαν και ψήφισαν και εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Ελλάδα με τα δύο χέρια. Άλλος όμιλος για τη ράγα και άλλος για το βαγόνι. Και όλοι τους όμως με κριτήριο λειτουργίας για τα κέρδη τους, ανταγωνιζόμενοι κιόλας μεταξύ τους, και βλέπουν ως κόστος την ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων. Αυτή είναι η εγκληματική στρατηγική που υπηρέτησαν τα 4 πακέτα ευρωπαϊκών οδηγιών για τους σιδηροδρόμους, ως και το πόρισμα εμπειρογνωμόνων που διόρισε η κυβέρνηση, ομολογεί και αυτό ανάμεσα σε πολλά, υποβαθμίζοντάς τα, ότι πρέπει να επισημανθεί, λέει, ότι ο σιδηρόδρομος αποτελεί ένα βαρύ σύστημα που απαιτεί υψηλές επενδύσεις, ενώ ταυτόχρονα έχει πολύ χαμηλές αποδόσεις των επενδυμένων κεφαλαίων, που είναι ανεπαρκείς για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα. Να γιατί η ίδια η Κομισιόν μιλά στο τελευταίο ενημερωτικό της δελτίο για νησίδες ασφάλειας στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι ως το τέλος του 2023 μόλις και μεταβίας το 27% του λεγόμενου διευρωπαϊκού συστήματος σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, το ERTMS, θα έχει ενσωματωθεί. Με αλχημίες, προκειμένου να δείξει έργο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσθέτει σε στοιχεία ακόμα και το υποκατασκευή μέρος του δικτύου. Με δύο λόγια, το σύνθημα «πραγματικό πόρισμα» είναι αυτό που φωνάχτηκε από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στην Ελλάδα. Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές, εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές. Αυτή τη βαθιά αντιλαϊκή κατεύθυνση της απελευθέρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη στρατηγική των κερδών του κεφαλαίου που έχουν πάρει στις πλάτες τους όλα τα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Μέρα 25, είτε από συμπολίτευση είτε από αντιπολίτευση, επί της ουσίας πρέπει ο λαός μας να αποδυναμώσει και κάνοντας ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ την επόμενη μέρα και να αντιπαλέψει αυτή την ευρωνοσιακή στρατηγική που στηρίζουν όλα τους αυτά τα κόμματα και κυβερνήσεις. Υπάλληλοι για ασφαλείς και φτηνές μεταφορές με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, με κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, στη βιομηχανία, στις μεταφορές, συμπεριλαμβανομένου του σιδηρόδρομου, στην ενέργεια και παντού, είναι η πραγματική διέξοδος.